διάλογο, προχωράμε στις ερωτήσεις. Λοιπόν, ναι, Πρόεδρε. Αυτό που θα διαβάσω σήμερα, Πρόεδρε, είναι μία απάντηση από την αποκεντρωμένη σε κάποια ερωτήματα τα οποία είχα θέσει. Κανονικά έπρεπε να το διαβάσετε εσείς σήμερα. Λοιπόν, Σπερχιάδα 3/10/22, αριθμός πρωτοκόλλου 23645, κάθετος 11-3. Προς αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού. Θέμα, απάντηση σε ερώτημα. Σχετικό 1 με το αριθμό πρωτοκόλλου 140519 κάθετος 3110 του 2022, έγγραφό σας. Ένα έγγραφο που είχα στείλει προς την αποκεντρωμένη. Σε συνέχεια του ανωτέρου σχετικού εγγράφου, σας έχουμε να σας κάνουμε γνωστά τα εξής. Α1. Την πλατφόρμα των τηλεδιασκέψεων των συλλογικών οργάνων του Δήμου μας, τη διαχειρίζονται οι υπάλληλοι του Δήμου, Τζούνας Φώτιος, Δημήτριος Χαβιάρας. Τα νομικά πρόσωπα του Δήμου, σχολικές επιτροπές, οφείλουν να ενημερώνουν το Δήμο για την εξαγωγή συνεδριάσεων των συλλογικών τους οργάνων, προκειμένου να υπάρξει κατάλληλη προετοιμασία για την πραγματοποίηση των τηλεδιασκέψεων. Τρίτον, όσον αφορά τον κύριο Γεράνη Βασίλειο, ο Δήμος μας ουδέποτε υπέγραψε για το έτος 2022 κάποια σύμβαση μαζί του και κατά συνέπεια ουδεμία οφειλή υπάρχει. Δεύτερο σκέλος. Ο Δήμος Μακρακόμης σύναψε προγραμματική σύμβαση με τις αφικτιονίες ΑΕ και προσλήφθηκαν 6 άτομα, μεταξύ αυτών και η κυρία Πιλάτου Βασιλική. Δεύτερον, όπως προκύπτει από το αρχείο της Διοικητικής και Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, ουδεμία σύμβαση πρόσληψης και κατά συνέπεια ουδεμία κατάσταση μισθοδοσίας υπάρχει για κάποια κυρία Καλαμάρα Ειρήνη. Τρίτον, με το υπηρεσιακό αυτοκίνητο μετέβει ο αναπληρωτής δήμαρχος στα Καμένα Βούρλα στις 7/5 του 2022 και εκδόθηκε σχετική εντολή μετακίνησης. Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Μακρακόμης, Ιωάννης Παπαχαραλάμπους. Και θα ήθελα να ρωτήσω το δήμαρχο εάν έχει παραχωρήσει και τον τίτλο του δήμαρχου στον κύριο Γενικό Γραμματέα. Γιατί εδώ έγινε μία πολιτική ερώτηση, έγινε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και έγινε προς το Δήμαρχο. Και εδώ δεν μπαίνει καν στη διαδικασία ο Δήμαρχος να απαντήσει και απαντάει ο Γενικός Γραμματέας. Ο Γενικός Γραμματέας είναι και Δήμαρχος. Σας απαντάω, είναι αρμοδιότητά του. Αρμοδιότητά του να απαντάει. Ναι. Με ποιον ορισμό, Δήμαρχε? Το έχετε παραχωρήσει και το Δημαρχείο? Μπορεί να έχετε απαντήσει, παραχωρήσει και το τίτλο του Δημάρχου? Εσείς το λέτε αυτό. Έχει λοιπόν το δικαίωμα να απαντήσει. Ωραία. Κάτι άλλο, κύριε Δήμαρχε, ή θέλετε να έρθει ο κύριος Παπαχαραλάμπους να μου απαντήσει? Μπορείτε εσείς θέλετε, σήμερα. Κύριε, για εσάς ό,τι θέλετε. Α, σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, λέτε, άρα συνυπογράφετε το έγγραφο του κύριου Παπαχαραλάμπους, φαντάζομαι. Ρωτήστε τι θέλετε. Λοιπόν, όσον αφορά, λέει, τον κύριο Γεράνη Βασίλειο, ο Δήμος μας ουδέποτε υπέγραψε για το έτος 2022 κάποια σύμβαση. Βλέπουμε σήμερα ότι ο κύριος Γεράνης είναι ανάμεσά μας. Πώς άνοιξε την πλατφόρμα χωρίς κωδικούς, χωρίς σύμβαση, πώς βρίσκεται εδώ? Ο κύριος Γεράνης, κύριε Δελικούρα, έχει σύμβαση, η οποία όμως δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, καθότι το Κινδύς, λόγω προβλήματος λειτουργίας του, δεν μπορούσε να ανέβει στην πλατφόρμα ηλεκτρονικά. Σήμερα, αύριο θα ανέβει και η σύμβαση και η προσφορά του και η πρόσκληση. Η σύμβαση θα ανέβει για ποιο θέμα, κυρία? Για την διοργάνωση τηλεδιασκέψεων. Φαντάζομαι στο διάβγεια θα είδατε την ανάλυση υποχρέωση. Μα εδώ μιλάμε ότι από 3/10 η μόνη υπεύθυνη είναι ο κύριος Τζούνας και ο κύριος Χαβιάρας. Τώρα θα έχουμε και τον κύριο Γεράνη. Τον κύριο Γεράνη, μάλιστα. Δεν σας άκουσα? Ναι. Όλοι μαζί το λέμε, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά, όπως προκύπτει από το αρχείο, λέει, της Διοικητικής και Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, ουδημία σύμβαση πρόσληψης και κατά συνέπεια μια κατάσταση μισθοδοσίας υπάρχει με κάποια κυρία Καλαμάρα. Είναι αληθές αυτό, Δήμαρχε? Κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη λίγο, διαδικαστικό. Είναι αληθές αυτό, Δήμαρχε? Πρόεδρε, έχω το λόγο. Κύριε Δηλικούρα, μισό λεπτό, διαδικαστικό. Σας το ίδιο θέμα. Διαδικαστικό, ναι, διαδικαστικό.
Κύριε Πρόεδρε, έχει κάνει κάποιες ερωτήσεις η κυρία Δηλικούρα. Τις απαντήσανε γραπτός και στην αποκεντρωμένη. Από πότε επί της ερωτήσεις έρχεται ξανακάνει ερωτήσεις. Απαντηθείτε. Είμαστε στο στάδιο των ερωτήσεων, ναι, ο Πρόεδρε. Στις ερωτήσεις που έκανε ξαναρωτάει πάλι για θέματα σε αυτό που έστειλε η αποκεντρωμένη. Όχι, δεν ρωτάω, διευκρινίσεις. Η αποκεντρωμένη θα απαντήσει. Θα περιμένουμε την απάντηση αποκεντρωμένη. Θα απαντήσουν και εμείς. Θα περιμένουμε την απάντηση αποκεντρωμένη. Θα απαντήσουν και εμείς. Θα απαντήσουν και αποκεντρωμένη. Περιμένουν την απάντηση. Λοιπόν. Ρωτάω, αυτό που ονομάζεται κύριε Δήμαρχε κάποια κυρία Καλαμάρα, που αν θα μπούμε αυτή τη στιγμή μέσα στη σελίδα του Δήμου, αναφέρεται ως υπάλληλος με εσωτερικό τηλέφωνο 223-63-50-206 και βρίσκεται καθημερινά έξω από το γραφείο σας, δεν την γνωρίζετε, είναι κάποια άλλη κυρία Καλαμάρα αυτή? Γιατί μέσα στη σελίδα του Δήμου αυτή τη στιγμή η κυρία Καλαμάρα αναφέρεται ως υπάλληλος. Ποιο είναι το πρόβλημά σας να μου πείτε? Όχι, σας ρωτάω, γιατί σας ρώτησα με ποια σύμβαση έχει προσληφθεί. Ποιο είναι το πρόβλημά σας? Με ποια σύμβαση έχει προσληφθεί? Ποιο είναι το πρόβλημά σας? Τη σύμβαση ζητάω. Δηλαδή? Τη σύμβαση. Δηλαδή τι θέλετε? Υπάρχει ένας άνθρωπος καθημερινά στο Δήμο, δίνει απαντήσεις στους δημότες, απαντάει στα τηλέφωνα, χειρίζεται τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των υπαλλήλων, των δημοτών, των επισκεπτών και αυτή τη στιγμή πουθενά στη διάβια δεν υπάρχει κάποια σύμβαση. Έχω από τον Απρίλιο μήνα που σας ρωτάω με ποια σύμβαση έχει προσληφθεί. Και εδώ μου απαντάτε εσείς, ο κύριος Γενικός, ότι εδώ καμία, δεν υπάρχει κατάσταση μισοδοσίας για κάποια κυρία Καλαμάρα. Να ξανακάνετε την ερώτηση, θα ξαναπατήσουμε. Το απαντήσουμε αυτό. Καλά, το ξανακάνετε. Αυτά το ξαναπατήσετε, δεν είναι αυτή, δεν έχουμε αυτό, δηλαδή, σαν απάντηση. Όχι, θα απαντήσουμε πάλι. Λοιπόν, και σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος, για την κυρία Πιλάτου, σας είχα ρωτήσει από τον Φεβρουάριο μέχρι το Μάιο. Δεν σας ρώτησα από την ώρα που προσλήφθηκε σαν φικτιονίες. Σας ρώτησα πριν πώς δούλευε. Καλά κάνει και το διευκρινίσει, θα απαντήσουμε και σε αυτό πάλι. Ήταν διευκρινισμένο στην ερώτησή μου, κύριε Χρυσογιώργο. Τώρα το γράφουμε. Γράψτε το. Θα μου απαντήσει ο Δήμαρχος ή θα μου απαντήσει ο Γενικός? Αφού τι μας έχει ξανακαλεί, θα πάρει, σας είπα. Αφού τα θυμηθήκατε πάλι τώρα, θα σας ξαναπαντήσουμε. Ως ο Δήμαρχος ή ως Γενικός? Όπως θέλουμε, κύριε Δήμαρχε. Όπως θέλετε, εντάξει, κύριε Δήμαρχε. Λοιπόν, μία άλλη ερώτηση σε εσάς, κύριε Δήμαρχε, και κλείνω με τη. Στην προηγούμενη συνεδρίαση που είχαμε διαζώσεις, απουσιάζατε, είχατε πάει εκτάκτως από ό,τι μας ανέφερε ο αναπληρωτής στην Αθήνα για να συζητήσετε κάποια θέματα με τον... με πολλούς υπουργούς, με πολλούς υπουργούς και γενικούς γραμματείς. Κύριε Κοντογιώργο, έχω το λόγο. Λοιπόν, είχατε πάει στην Αθήνα για να μιλήσετε με τον Δήμαρχο του Καρπενησίου σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κοινότητα. Δεν μπήκε με την διάσκεψη. Τι αποτελέσματα φέρετε γι' αυτό, κύριε Δήμαρχε? Τέλος πάντων, υποβάλλουμε το φάκελο στη ΔΔΕ. Και από ό,τι μας είπε ο υπουργός, ο κύριος Κρέκας, θα χρηματοδοτηθεί 50%. Έτσι μας υποσχέθηκε. Δηλαδή, στην προηγούμενη συνεδρίαση ήσασταν με τον Δήμαρχο Καρπενησίου. Αυτό είναι το πρόβλημά σας με τον κύριο Κρέκα. Με όποιον ήθελε τα χαρούλα, Δηλικούρα, ρωτάς τον Δήμαρχο με ποιότητα εκείνη τη στιγμή. Δεν τρέπεσαι λίγο. Εσείς τα είπατε, κύριε Κοντογιώργο. Είσαι εσύ εισαγγελέας. Κυρία εισαγγελέα. Κυρία εισαγγελέα. Εγώ να μάθω τι καλά νέα φέρατε στο Δήμο μας θέλω. Ρωτάς τον Δήμαρχο με ποιότητα παρέα. Εσείς τα είπατε, κύριε Κοντογιώργο. Με όποιον ήθελε ήτανε. Λοιπόν, Πρόεδρε, συμπτυνείς τα πάντα, Πρόεδρε, συμπτυνείς όλα, Πρόεδρε, με ποιότητα τη συγκεκριμένη τιμή, με όποιον ήδη με ήταν. Κύριε Κοντογιώργο, ηρέμησε. Λοιπόν. Πάμε να φύγουμε, άμα καθόμαστε στην Ειλικού να απαντάμε. Στο καλό, στο καλό, κύριε, θα φύγετε, κάντε λίγο υπομονή να έρθει Οκτώβριος, θα φύγετε, κάντε λίγο υπομονή, μην βιάζεστε, δεν χρειάζεται από τώρα, θα φύγετε. Λίγο υπομονή. Θα φύγετε. Θα φύγετε. Υπομονή. Θα σου πω. Υπομονή. Άκου να σου πω. Λοιπόν. Άμα θες άλλο, παίρνεις το παίρνεις μαζί μου. Το δεύτερο σκέλος, μετά από λίγη ώρα, ο κύριος Κοντογιώργου σας είπε ότι ήσασταν με τον κύριο Γραφάκο, Γενικός Γραμματέας Συνωνισμού. Τι κύριε Δήμαρχε, έχετε παραχωρήσει τον Γενικό, έχετε παραχωρήσει τον αναπληρωτή.
Εσείς κύριε Δήμαρχε, θα μιλήσετε ποτέ. Για να δεις αν είναι το Δήμαρχος εκεί. Θα σας ακούσουμε εσάς κύριε Δήμαρχε. Είσαι δημοτική σύμβουλος. Θα σας ακούσουμε εσάς κύριε Δήμαρχε. Η δυσφήμιση του τόπου είσαι. Η δυσφήμιση του τόπου. Πρόεδρε. Πρόεδρε. Έστε έπρεπε να φωτογραφεί. Πρόεδρε. Πρόεδρε. Τηρήστε τη διαδικασία, πρόεδρε. Πρόεδρε, μπορείτε να τον αποβάλλετε από την ΕΕ. Αν δεν σας ακούει. Ας έχει τις αμφισβητήσεις, δεν μας περάζει. Μας αυτό κύριε Δήμαρχε. Ερωτήσεις σας κάνω. Ειλικρινά, αυτές δεν είναι ερωτήσεις. Σοβαρά. Δεν είναι ερωτήσεις. Ο αναπληρωτής σας, άνθρωπος που γνωρίσατε εσείς, όσο αναπληρωτής σας στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Άκου λίγο. Να ακούς έτσι πρέπει. Όχι, όταν πρέπει να ακούς, να ακούς. Ο Δήμαρχος μπορεί να πάει και να έχει επίσκεψη του, ξέρετε, με όποιον θέλετε. Εμείς το είχαμε προγραμματίσει, έκτακτα προγραμματίστηκε αυτό με τον κύριο Σκρέκα, με τον Δήμαρχο Καρπινησίου. Βέβαια, εδώ έμεινε μια ομάδα. Και η ομάδα εδώ μπορεί να υποστηρίξει ένα Δημοτικό Συμβούλιο. Και τους έχω εμπιστοσύνη και πιστεύω ότι το καταφέρουν. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει, δεν σας κατηγορούμε τα αποτελέσματα να μας πείτε. Δεν σας κατηγορούμε. Σας είπα τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης επίσκεψης. Ναι. Σας το είπα. Και με τον κύριο Γραφάκο, αν υπήρχε κάτι να μας το πείτε, να μας ενημερώσετε. Συνημερώσει, δύο φορές έχει έρθει στη Λαμία. Συζητάμε άλλα θέματα με τον κύριο Γραφάκο. Μας έχει μια επιστολή με συγκεκριμένα στοιχεία να του δώσουμε και λογικά πριν τα Χριστούγεννα θα κάνουμε επίσκεψη στο Δημαρχείο με θέματα του Δήμου. Αυτή ωραία, είναι η πραγματικότητα. Κύριε Δήμαρχε. Εντάξει. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή προς τι όλο αυτό το σχόλιο. Σας φαίνεται παράξενο. Τι σας φαίνεται, οι επισκέψεις στα Υπουργεία σας φαίνεται παράξενο. Πολύ λογικό μου φαίνεται. Αυτό είναι. Μα γι' αυτό σας βγάλαμε. Γι' αυτό πρέπει να κάνει ο Δήμαρχος. Λίγο το λόγο. Δεν τελείωσα, κύριε Παπαθημίου. Αυτό οφείλει να κάνει ο Δήμαρχος και τώρα θα φύγω γιατί έχουμε και αύριο Τρίτη και Τετάρτη στο Βόλο. Θα πάτε από σήμερα. Βλέπεις τώρα, Καρόλα. Έλα σου πω. Τι να πω τώρα, μου λέτε και τώρα πρέπει να φύγω. Κάνουμε αμά και πώς να σας δούμε σε ένα δημοτικό σχολείο. Έρχεστε, όποτε θέλετε, έρχεστε στο Δήμο και με βλέπετε. Όχι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τέλος πάντων, να το κλείσουμε αυτό. Αυτό είναι μια λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου και ο Δήμαρχος πρέπει να παραβρίσκεται και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Δήμαρχοι όμως μπορούν να επεξέλθουν στη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου και βλέπω ότι τα καταφέρουν πολύ καλά και οι ίδιοι. Ο κύριος Παπαευθυμίου. Δήμαρχε, δεν αμφισβητήσαμε στη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου και είπα και στον πρόεδρο. Την παρουσία μου αμφισβητήσατε. Την παρουσία μου, κύριε Παπαευθυμίου, ότι αμφισβητήσατε. Την παρουσία σας αρκεί. Δεν είναι δικό μου πρόβλημα. Τον έχω εγώ το λόγο τώρα, μισό λεπτό. Δεν ζητήσαμε εμείς να μάθουμε πού είσαστε. Απουσιάζει, ο Δήμαρχος απουσιάζει. Το είπα και στον Πρόεδρο. Δεν είναι υποχρεωτικό να μας λέει ο Πρόεδρος πού είστε, να εκτίθεται ο ίδιος και να λέτε και σε εμάς ψέματα. Δεν εκτίθηκε ούτε ψέματα, σας είπατε. Δεν είπατε ψέματα. Ήσασταν εσείς στο Υπουργείο εκείνη την ώρα που ήταν το Συμβούλιο. Να σου πω λίγο. Αυτό θεωρήσατε και στην αρχή του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα, ότι σας λέγαμε ψέματα για το νομικό. Δεν είπε κανένας τέτοιο πράγμα. Εγώ είπα το αντίθετο. Μπήκατε στην αρχή με φόρα. Είπα το αντίθετο. Αφισβητήσατε τη θέση του νομικού, το κάνατε και αφισβητείτε και τώρα. Αν ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Για ποιο λόγο να πει ψέματα, πέστε μου. Να καλύψει. Παραμύθια. Παραμύθια εδώ να μιλέτε. Όταν δεσμεύεται το Δήμο, εμείς δεν μπορούμε να συνεργαστούμε, δεν μπορούμε να είμαστε συνυπεύθυνοι. Για ποιο λόγο είπατε ότι ο πρόεδρος αναγκάζεται να καλύψει τον Δήμαρχο, πέστε. Γιατί είπατε ψέματα, δεν ήσασταν στην Αθήνα. Πού ήμουνα. Δεν ξέρω πού ήσασταν, εσείς το ξέρετε. Εσείς το λέτε. Δεν το λέω εγώ. Εγώ το διαπίστωσα. Είπατε ψέματα. Ποιος το είπε αυτό. Δεν έχει σημασία ποιος το είπε. Απλά δεν είσαι στην Αθήνα. Εσείς το λέτε.
Εσείς τώρα το... που φεύγετε να άρχισε το Συμβούλιο, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να βάλουμε κάποιο λόγο στο ξέρετε και μόνο σας. Τον καλύτερο σου. Και το ότι το σημερινό Συμβούλιο γίνεται με τηλεδιάσκεψη και αυτό είναι όχι τραβηγμένο. Πρόεδρε, αυτό βαρύνει εσάς, να ξέρετε. Θα μπορούσε να γίνει ζωντανά το Συμβούλιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο γίνεται με τρεις τρόπους. Ένας τρόπος είναι ναι, αλλά όμως είναι και ο προσφυγής σας το συγκεκριμένο. Εγώ να κρύβεστε όσο μπορείτε να κρύβεστε. Ακούστε, κύριε Παπαευθυμίου, κύριε Παπαευθυμίου, δεν αναφέρθηκα εγώ ποτέ ότι απουσιάζεται συνέχεια στην οικονομική. Δεν το ανέφερα ποτέ. Δεν απουσιάζω συνέχεια. Δεν απουσιάζω. Απλά δεν είναι εντύπωση με το δεύτερο. Δεν ρωτήσαμε ποιοι είναι οι λόγοι που δεν έρχεστε στην οικονομική. Κάνετε λάθος. Δεν είναι εντύπωση με το δεύτερο του τύπου να τη βάλουμε Τετάρτη και να μην είναι εδώ. Βάλτε την Τετάρτη και κάνετε μόνο σας. Εσείς δικαιολογήστε, είστε αναπληρωματικός. Εσείς δεν είστε τακτικό. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Εγώ δεν ήμουν, δεν ήταν και κανένα άλλο. Τα τακτικά μέλη όμως απουσιάζουν. Δεν υπάρχει. Για τα τακτικά και τα αναπληρωματικά απουσίαζαν προχτές. Δημαρχή, τι θέμα είναι αυτό που άνοιξε τώρα. Πόσες απουσίασε η παράταξη, όλη η παράταξη. Μόνο στην τελευταία απουσίασε. Την μπάλα στην εξέδρα πέταξε. Δεν έχει την τελευταία. Και να σου πω κάτι, το άνοιξε τώρα. Επειδή το άνοιξε την προηγούμενη φορά που είχα μπει εγώ με τηλεδιάσκεψη. Μου είχατε κλειστές τις κάμερες και πήγαινα να μιλήσω και δεν μ' άφηνες. Και δεν τα είδε κανένας αυτά. Αφού το άνοιξες το θέμα τώρα και τα θες να τα ακούσεις. Τι το ανοίγεις αυτό το θέμα. Για ποιο θέμα. Εσύ την έχεις υποβαθμίσει στην Οικονομική Επιτροπή, όχι εμείς. Εγώ την έχω υποβαθμίσει, δεν έχεις υποβαθμίσει. Σε ποιος. Την προηγούμενη φορά σου προσπαθούσα να σου πω κάποια πράγματα και δεν μ' άφηνες. Αφού δεν πατάς καθόλου. Εσύ προσωπικά. Δεν πατάς καθόλου. Δεν ήταν ο κύριος Καρατζούνης. Δεν ήταν. Τώρα συγγνώμη έτσι όπως παίρνω το λόγο, εσύ και πρόεδρε. Γιώργο, σε ό,τι αφορά εμένα αυτό που είπε ο κύριος Παπαευθυμίου. Έδωσα απάντηση και στο προηγούμενο συμβούλιο, το διαζώσεις που είχαμε, ότι είναι στη δικαιοδοσία του Προεδρείου με ποιο τρόπο θα κάνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Οι τρεις τρόποι, οι νόμιμοι τρόποι, ξέρετε ότι είναι δια φυσικής παρουσίας, δια τηλεδιάσκεψης, δια περιφοράς και κλεισμένων των θυρών. Κλειστό, βέβαια. Λοιπόν, απόψε, κύριε Παπαευθυμίου, θα μπορούσε να γίνει με φυσική παρουσία τη στιγμή που ήταν ένα θέμα και είχαμε προσκεκλημένους... Βέβαια, θα μπορούσε να γίνει με φυσική παρουσία. Θα μπορούσε να γίνει με φυσική παρουσία του Δημοτικού Συμβουλίου και να παρουσιαστούν ο κύριος Καλέτσος, η κυρία Συνήγορος, τέλος πάντων, και η κυρία Νομικός. Σας ρωτάω εγώ, τι πρόβλημα δημιουργήθηκε. Δημιουργήθηκε κάποιο πρόβλημα, δηλαδή. Δεν δημιουργήθηκε κάποιο πρόβλημα, αλλά είναι άλλο το ζωντανό συμβούλιο. Τις απόψεις σας Πρόεδρε, αυτά τα συμβούλια προέκυψαν λόγω του κορονοϊού. Και βέβαια διευκολύνουν και κάποιοι. Δεν έχουμε κορονοϊό ακόμα, κύριε Παπαευθυμίου. Το οποίο βεβαίω εκμεταλλεύεστε ακόμα. Αυτό κάνετε. Τι κάνετε, είναι το συμβούλιο, το κανονικό ή το νέο συμβούλιο. Τα υπόλοιπα είναι έτσι για να ξεκινήσουμε. Εφόσον δεν έρθει, ήρθε καινούργια οικία που να μας ενημερώνει για να κάνουμε τα συμβούλια μας. Θα μπορούσατε να το κάνετε, άμα θέλατε. Έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε. Άμα θέλατε να είστε συνεπείς, θα μπορούσατε να το κάνετε μεικτό. Όποιος δεν μπορεί να έρθει, ας μπει με τηλεδιάσκεψη. Αυτό κάνουν όλοι οι Δήμοι. Τα υπόλοιπα τώρα είναι έτσι. Είναι και ορισμένοι οι Δήμοι οι οποίοι συνεχίζουν να κάνουν διαπεριφοράς ακόμη, αλλά συνεννοούνται οι παραδείγματα. Διαπεριφοράς κάνουμε κι εμείς. Κάνουμε κι εμείς για συγκεκριμένα θέματα. Έχουμε κάνει. Και δεν είμαστε αρνητικοί. Το έχετε διαπιστώσει. Εντάξει. Λοιπόν, καλό βράδυ. Δεν είναι καλό βράδυ. Τελειώσαμε. Δεν τελειώσαμε. Συγγνώμη. Πέτρε, ο Δήμαρχος λείπει, αλλά ερώτηση προς τον Δήμαρχο. Εδώ είμαι, σας ακούω. Εδώ είναι. Εντάξει, ωραία τότε. Προχτές είχαμε μια οικονομική επιτροπή. Εμείς ήμασταν απόντες, όπως είπε ο Δήμαρχος. Ένα από τα θέματα... Δεν είπα, πραγματικότητα είναι. Ναι, απόντες ήμασταν. Αφού το λέω εγώ, τι είναι η πραγματικότητα. Δεν είπα, δεν το αμφισβήτησα εγώ. Είμαστε απόντες. Αφού το λέω μόνος μου, τι πραγματικότητα ήταν. Δεν θα μπορούσε να είναι εκτός πραγματικότητας. Λοιπόν, ένα από τα θέματα ήταν οριστική παραλαβή της εσωτερικής οδοποιίας του Αγίου Γεωργίου. Ήταν ένα θέμα το οποίο είχε προκύψει από αναβολή. Γιατί ανέφερε εγώ κάποια έργα τα οποία δεν είχαν γίνει και ο εργολάβος βεβαίως έχει σπράξει τα χρήματα. Έχει δηλαδή το ποσό εκταμιευτεί στο σύνολό του.
Περιμέναμε κάποια απάντηση, γιατί όταν ήρθε την πρώτη φορά το θέμα, το αναβάλλετε, το πήρατε πίσω, κάνετε πως δεν ξέρατε. Δεν πήραμε καμιά απάντηση όλο αυτό το διάστημα και χτες βεβαίως κάνατε την οριστική παραλαβή. Λόγω βέβαια της έπαρσης η οποία σας διακατέχει, δεν πήραμε καμιά απάντηση, όμως θα τη δώσετε την απάντηση αλλού. Να το ξέρετε. Ευχαριστούμε, κύριε Βοηθινό. Παρακαλώ, άμα έχετε όμως κάποια απάντηση, τώρα μπορούμε να την ακούσουμε. Με τη σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Υπηρεσίας το παραλάβαμε. Με τη σύμφωνη γνώμη. Είναι προσφυλή σας τακτική αυτή. Να τα ρίχνετε στους υπαλλήλους. Δεν παρήνω κανέναν εγώ. Αυτό που προέκυψε. Ακούστε λίγο. Ακούστε λίγο. Αυτές είναι αποφάσεις πολιτικές. Πολιτικές αποφάσεις. Έτσι. Η τεχνική υπηρεσία απλώς βάζει την υπογραφή της κάτω από τις ποσότητες. Να ξέρετε. Όμως τα έργα δεν έχουν γίνει εκεί που ήταν προγραμματισμένα. Και δεν ήταν και δικό σας έργο. Από εμάς ήταν από πριν. Ένα από αυτά τα 90% που έχετε κάνει από αυτά τα έργα είναι, δεν είναι από εσάς. Είναι από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θα δώσουμε συνέχεια σε αυτό, σας το λέμε να το ξέρετε, να είστε προετοιμασμένοι.